Καλημέρα! Η ώρα είναι 11 και βρίσκομαι στην Αθήνα. Είμαι στο πολύ μικρό διαμέρισμα της αδερφής μου και σήμερα θα ετοιμαστούμε μαζί. Θα με βοηθήσετε να διαλέξουμε ένα ανοιξιάτικο outfit για να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά πρώτα θα φτιάξουμε καφέ. Αυτή είναι η καφετιέρα που έκανα δώρο στην αδερφή μου όταν ήρθε για πρώτη φορά σε αυτό το σπίτι πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Είναι καφές φίλτρου, έτσι γεμίζουμε αυτήν την κανάτα με νερό και βάζουμε εδώ καφέ. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να γίνει. Σχεδόν τελείωσε, της τον τελείωσα εγώ, γιατί πίνω πάρα πολύ καφέ και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σταματήσω να πίνω τόσο καφέ, αλλά θυμήστε μου να της αγοράσω ένα καινούριο. Όσο περιμένουμε για τον καφέ να γίνει, ήθελα να σας δείξω μία συλλογή με φλιτζανάκια που έχει η αδερφή μου στο ντουλάπι της. Πάρα πολύ μικρά και πάρα πολύ cute. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε αυτό. Τι μικρούλι που είναι. Πάρα πολύ μικρό. Ή αυτό εδώ. Ταδάν. Πολύ μικρούλι. Εγώ βέβαια θα πιω τον καφέ μου σε ένα λίγο μεγαλύτερο, αλλά πάλι το ίδιο στυλ, τα πιο μεγάλα είναι πιο ψηλά. Θα φτάσω ένα. Λίγο μεγαλύτερο, αλλά πάλι με λουλούδια. Βρήκα άλλο ένα. Αυτό, πολύ ωραίο και αυτό. Βάλαμε καφέ και πάμε στο δωμάτιο να ετοιμαστούμε. Αρχικά μπορεί να αναρωτιέστε για το τι κάνει η αδερφή μου στην Αθήνα. Η αδερφή μου μένει εδώ τον τελευταίο 1,5, ίσως τα τελευταία 2 χρόνια και κάνει ένα μεταπτυχιακό πάνω στη χημεία. Μη με ρωτήσετε τι μεταπτυχιακό συγκεκριμένα, γιατί πάντα μου το λέει και πάντα το ξεχνάω. Τώρα ίσως το επόμενο ερώτημα που έχετε είναι τι κάνω εγώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα έχω έρθει για 2 λόγους. Πρώτον, φυσικά, για να δω την αδερφή μου και να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Αν και τα πρωινά συνήθως είναι στο πανεπιστήμιο, έχει εργαστήρια, και έτσι τη βλέπω μόνο τα απογεύματα. Αλλά και επειδή η κολλητή μου, δηλαδή η καλύτερη μου φίλη, παντρεύεται σε 1 μήνα, τέλη Μαΐου, και ήρθαμε μαζί για να διαλέξουμε ένα φόρεμα, γιατί εγώ θα είμαι η κουμπάρα. Έχουμε πάει σε διάφορα μαγαζιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω καταλήξει στο τι θέλω να φορέσω. Και αν θέλετε, μπορώ να κάνω ένα vlog με τα φορέματα που μου αρέσουν, να τα δοκιμάσω και να μου πείτε κι εσείς ποιο προτιμάτε. Σήμερα δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να κάνω, είναι το ρεπό μου, οπότε πάμε χαλαρά. Γι' αυτό με βλέπετε ότι δεν βιάζομαι, πίνω τον καφέ μου και σε λίγο θα ξεκινήσω να ετοιμάζομαι.
και γενικότερα πάω με το πάσο μου. Λοιπόν, έχω εδώ το νεσεσέρ μου με όλα τα καλλυντικά. Θα πιάσω πρώτα τα μαλλιά μου πάνω για να μην μου πέφτουν στα μάτια. Εκεί, κάπως καλύτερα. Και, όπως πάντα, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να βάλω φακούς και να βγάλω τα γυαλιά. Βλέπω τέλεια. Έχω ένα πάρα πολύ μικρό καθρεφτάκι, αυτό εδώ. Και με αυτό θα κάνουμε δουλειά σήμερα, γιατί η αδερφή μου δεν έχει έναν καθρέφτη επιτραπέζιο, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό το μικρό. Λίγο κρέμα, όπως πάντα. Επίσης θα βάλω αυτό το κονσίλερ κάτω από τα μάτια και θα βάλω και ένα λίγο πιο ανοιχτόχρωμο κονσίλερ. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι σωστό, αλλά αυτό κάνω. Το φόρεμα που ψάχνω γενικά, σαν κουμπάρα, είναι κάτι κομψό, αλλά και ταυτόχρονα να καταλαβαίνει κάποιος ότι είμαι η κουμπάρα. Δηλαδή να είναι κομψό και ωραίο, αλλά ίσως να έχει ένα έντονο χρώμα. Είχα δει ένα πάρα πολύ ωραίο σατέν πορτοκαλί, που νομίζω ότι είναι το κατάλληλο, αλλά ήθελα να κάνω και μια έρευνα γενικότερα για να είμαι σίγουρη ότι είναι η πιο καλή επιλογή. Επίσης, πέρα από τον γάμο, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και γιατί ο γάμος δεν γίνεται στην Ελλάδα, αλλά γίνεται στο Κάιρο. Έχω ξαναπάει στο Κάιρο πριν από 4 χρόνια, νομίζω, το 2019. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ και ανυπομονώ να το ξαναδώ. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως εξαιτίας του σχολείου. Επειδή στο σχολείο μαθαίνουμε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και μετά μαθαίνουμε για τον Αιγυπτιακό πολιτισμό, πολλοί Έλληνες θέλουν να επισκεφτούν το Κάιρο και την Αίγυπτο και να πάνε στις πυραμίδες, να δουν το μουσείο. Και εγώ την είχα αυτή την επιθυμία από πολύ μικρή. Έτσι, όταν πήγα το 2019, είχα ξετρελαθεί με το Κάιρο, με το φαγητό, με τον Νείλο, τη ζωή εκεί. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι μία από τις πόλεις που πιστεύω ότι θα έμενα για κάποιο καιρό. Θα μου άρεσε. Έχει πολλά πράγματα να δεις και να εξερευνήσεις. Επίσης, δεν είναι καθόλου μακριά από την Ελλάδα. Δηλαδή, μέσα σε μια μισή ώρα περίπου είσαι στο Κάιρο. Κάτι που μου έκανε εντύπωση στο Κάιρο όταν είχα πάει την πρώτη φορά είναι τα φρούτα. Παντού σε όλα τα μαγαζιά έχουν χυμούς από φρέσκα φρούτα και δεν είναι συμπυκνωμένη χυμή, γιατί κάποιες φορές είναι χυμή από κάποιο κουτί. Είναι κυριολεκτικά φρέσκος χυμός μπανάνα. Είναι τέλειο. Αν πάτε λοιπόν στο Κάιρο, να πιείτε έναν φρέσκο χυμό στην υγειά μου και να πάτε και μία κρουαζιέρα στο Νείλο. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Και φυσικά, μην το ξεχάσω, είναι υπέροχη και η αγορά. Η αγορά του Αλχαλίλη, το λέμε στα ελληνικά. Είχα πάει
νομίζω 3 φορές σε αυτή την αγορά. Είναι τεράστια και χάνεσαι μέσα. Ωραία. Και η τελευταία πινελιά είναι το eyeliner. Πολύ λίγο. Δεν ξέρω όμως πού το έχω βάλει. Ίσως το έχω αφήσει στο μπάνιο. Οπότε πάμε στο μπάνιο να τελειώσουμε το look με λίγο eyeliner. Εδώ ήταν όντως το eyeliner και επίσης βρήκα και 2 ροζ κοκαλάκια. Θα τα βάλω και αυτά. Ένα εδώ. Και ένα εδώ. Τακ. Νομίζω πως με το eyeliner τελειώσαμε και το make-up. Πάμε να διαλέξουμε ρούχα. Περάστε. Αυτές τις μέρες, δεν ξέρω γιατί, αλλά τρελαίνομαι με ρούχα που έχουν τις αποχρώσεις του πράσινου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε 2 επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι αυτό το pullover, ανοίπτω. Αυτό το πράσινο, λαχανή pullover. Αυτή είναι μία επιλογή. Και η δεύτερη επιλογή που έχουμε είναι αυτό εδώ το... Είναι κάτι ανάμεσα σε πουκάμισο και σε πανοφόρι. Κάτι ανάμεσα σε πουκάμισο και πανοφόρι. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο για αυτή την εποχή, νομίζω, και πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Πάμε να δούμε πρώτα το λαχανί pullover. Να το. Και θα το συνδυάσω από κάτω με ένα τύπου κρέμ λευκό παντελόνι. Νομίζω πάνε τέλεια με αυτό. Αυτή είναι η μία επιλογή. Θα κρατήσουμε το παντελόνι και θα αλλάξουμε το pullover με το τύπο πουκάμισο. Για το πουκάμισο από μέσα θα φορέσω ένα μαύρο μπλουζάκι και από πάνω το πουκάμισο. Το πουκάμισο. Πήγα την κάμερα λίγο πιο μακριά για να το δείτε σαν σύνολο. Έτσι. Νομίζω μου αρέσει με αυτό. Νομίζω ότι αυτό μου αρέσει πιο πολύ από τα 2. Δεν ξέρω. Γιατί σκεφτόμουν να βάλω και κάποια κοσμήματα και νομίζω ταιριάζουν με αυτό. Λοιπόν, θα βάλω αυτό το κολλιέ να του δώσω κάτι έξτρα. Νομίζω το κούμπωσα. Να το. Και το δαχτυλίδι μου, φυσικά. Το δαχτυλίδι αυτό είναι δώρο από τον μπαμπά μου. Οπότε το φοράω πάντα. Και τα σκουλαρίκια μου. Ωραία. Το μόνο που λείπει τώρα είναι να χτενίσω τα μαλλιά μου, να φορέσω παπούτσια και έφυγα. Παπούτσια, τσάντα, και φεύγουμε. Παπούτσια έχω 2 επιλογές, είτε μπουτάκια, είτε αυτά τα κλασικά, αλλά νομίζω ότι επειδή έχει καλό καιρό θα φορέσω αυτά και ταιριάζουν και με το χρώμα. Γενικά αυτά ταιριάζουν με όλα. Κοιτάξτε τι όμορφο καλτσάκι με καρδούλα είναι αυτό. Αλλά είναι μόνο ένα, οπότε πρέπει να του βρούμε ένα ζευγάρι, ακόμα και άσχετο. Λοιπόν, οι πιο κοντινές επιλογές είναι αυτό το μαύρο με το ροζ γκλίτερ και αυτό το γκρι με... Αυτό ταιριάζει πιο πολύ, βασικά. Ίσως ψάξω να βρω τελικά ζευγάρι για αυτή την κάλτσα. Οι κάλτσες είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζω τον τελευταίο καιρό. Δεν μπορώ να βρω κανένα ζευγάρι. Δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζετε και εσείς. Αλλά νομίζω είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είμαι σίγουρη για το που πηγαίνουν τα ζευγάρια και πώς εξαφανίζονται, αλλά απλά εξαφανίζονται από το συρτάρι σου. Άλλαξα πάλι γνώμη, τελικά θα είναι αυτό και αυτό. Γιατί τουλάχιστον έχουν το ίδιο χρώμα. Και είμαι έτοιμη. Αυτό είναι το outfit.
θα σας το δείξω και έξω όταν βγω να το δείτε συνολικά. Και φεύγω, πηγαίνω στο κέντρο της Αθήνας για έναν καφέ. Φιλάκια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!